Λοιπόν, επανήλθαμε με τα ειδήσεις, μπήκαμε στο τελευταίο μισάρο της εκπομπής και έχουμε κοντά μας την κυρία Νικόλα Αμβροσιάδου, που είναι ο σύμβουλος σταδιοδρομίας και υπεύθυνη στο Femina Career Lab της Hen Ellas. Κυρία Αμβροσιάδου, μας ακούτε? Κυρία Αμβροσιάδου. Ναι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για που δεχθήκατε την πρόσκληση και γιατί ξέρω ότι είστε φορτωμένοι με διάφορα θέματα και θέλω να σας ευχαριστήσω που βγαίνετε σε αυτή την εκπομπή. Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ για τη σημερινή πρόσκληση. Είναι χαρά μας να είμαστε κοντά σας και να μιλήσουμε και για το έργο της Hen Ellas. Ωραία. Λοιπόν, το βασικό πρώτο μας ερώτημα για να γνωρίσουν οι ακροατές, τι είναι η Hen Ellas, να ξέρουν τι γίνεται. Η Hen Ellas λοιπόν είναι μία από τις παλαιότερες γυναικείες φεμινιστικές οργανώσεις. Ωραία. Διοικείται από εθελότριες και προσφέρει προγράμματα και δράσεις σε κάθε γυναίκα. Mm-hmm. Σε κάθε γυναίκα, ανεξάρτητα από κριτήρια όπως είναι η εθνικότητα, mm-hmm. η θρησκεία, οι πολιτικές πεπιθήσεις, mm-hmm. η οικονομική της ή η οικονομική της διάκριση. Mm-hmm. Οπότε ουσιαστικά προσφέρει δράσεις σε όλες τις γυναίκες χωρίς να υπάρχει καμία διάκριση. Mm-hmm. Είστε στην Αθήνα, τα γραφεία, για να κουβεντιάσουμε, στην Αθήνα είναι το κέντρο και έχετε σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος? Η Hen Ellas είναι το συντονιστικό κέντρο των Hen σε όλη την Ελλάδα. Πολύ ωραία. Προσωπεί και συντονίζει 20 τοπικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα. 20 τοπικά κέντρα, μπράβο. Mm-hmm. Mm-hmm. Βρισκόμαστε στην Αθήνα, στην Ηλιούπολη. Mm-hmm. Όμως οι υπηρεσίες και τα προγράμματα απευθύνονται σε όλες τις γυναίκες ανεξάρτητα από το μέρος κατοικίας τους, καθώς γίνονται και διαδικτυακά. Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Οι δράσεις της οργάνωσης ποιες είναι, με τι ασχολείται? Η ΓΕΝ λοιπόν έχει υπηρεσίες που είναι δωρεάν, όπως είναι το πρόγραμμα Στέγα στην Αθηνά. Uh-huh. Ένα πρόγραμμα το οποίο προσφέρει δωρεάν στέγη σε φοιτήτριες από την περιφέρεια, οι οποίες έχουν συσταθεί σε κάποιο πανεπιστημιακό τμήμα της Αθήνας. Α, μάλιστα. Παρέχεται στέγη σε ένα κτίριο στην Ηλιούπολη, το οποίο είναι ένα κτίριο διεθνών προδιαγραφών, υπερσύγχρονο, το οποίο είναι και ασφαλές κτίριο, αλλά έχει μια ολιστική προσέγγιση, καθώς τα επιστημονικά στελέχη της ΓΕΝ συνεργαζόμαστε, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τη νέα φοιτήτρια τόσο να ενταχθεί στην πόλη, να μπορέσει και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ενήλικης ζωής της. Ωραία, πολύ ωραία. Ένα ακόμα πρόγραμμα είναι η κοινωνική μας υπηρεσία, το Femina Support Lab, όπου υπάρχει ατομική συμβουλευτική, πληροφόρηση, διασύνδεση και παραποπή σε αρμόδιους φορείς. Πολύ ωραία. Στην κοινωνική υπηρεσία υπάρχει κοινωνική πληροφόρηση για θέματα εργασίας, για θέματα οικογένειας, για θέματα περιουσίας, οποιαδήποτε λοιπόν νομική συμβουλευτική. Και έχουμε το Femina Lab, το οποίο εκεί είναι ένα δίκτυο πληροφόρησης, όπου υπάρχει συγκεκριμένη πληροφορία για θέματα για την ισότητα, για τη συνηγορία, για την εξάλληψη της εμφυλής βίας, για τη συμβουλευτική αδιαδρομίας, για την γυναική ηγεσία. Οπότε μπορείτε να πείτε στο feminlab.gr και να προηγηθείτε. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ σας γνωριστήκαμε μαζί με το Femina Career Lab. Είναι το ίδιο? Το Femina Career Lab είναι μια ακόμα υπηρεσία. Άλλη υπηρεσία. Πάμπαστο. Εντάξει. Έτσι σας γνώρισα και γι' αυτό μιλήσαμε. Να ακούσουμε τώρα να πούμε για το Femina Career Lab. Τι είναι? Ωραία. Το Femina Career Lab είναι το κέντρο συμβουλευτικής αδιαδρομίας της Hen Ellas. Ένα πρόγραμμα που παρέχει συμβουλευτική αδιαδρομία σε όλες τις γυναίκες. Μάλιστα. Έχει κατάρτιση, υποστηρίζει τις γυναίκες έτσι ώστε να τις βοηθήσουν να ενταχθούν στον επαγγελματικό στίβο. Mm-hmm. Μέσα από το Femina Lab, δωρεάν, βοηθάμε τις γυναίκες να σχεδιάσουν τη σταδιοδρομία τους. Πολύ ωραία. Να συντάξουν το βιογραφικό τους. Πολύ ωραία. Να προετοιμάσουμε τη γυναίκα για μια συνέντευξη, είτε για εργασία, είτε για κάποιο μεταπτυχιακό, για παράδειγμα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Να προχωρήσουμε για την αγορά εργασίας. Μπορεί να έρθει μια γυναίκα η οποία είναι χημικός, είναι οικονομολόγος. Οπότε την ενημερώνουμε σύμφωνα με το πτυχίο της ποιες απαιτήσεις υπάρχουν στην αγορά εργασίας. Mm-hmm. Την ενημερώνουμε για νέες τάσεις σε σπουδές και τα επαγγέλματα. Έχουμε πλέον το φαινόμενο των εναλλακτικής καριέρας. Έρχεται μια γυναίκα φιλόλογος, η οποία θέλει να δουλέψει ως project manager, για παράδειγμα.
Mm-hmm. Οπότε τη βοηθάμε ποια θα είναι τα απαιτούμενα βήματα, έτσι ώστε να οδηγηθεί στην επαγγελματική επιλογή που θέλει. Πολύ ωραία. Να αποκτήσει επαγγελματική αυτογνωσία, κοινωνική και εργασιακές δεξιότητες. Και μέσα αυτό το Femina Career Lab κάνετε και σεμινάρια, κάνετε και συμβουλευτική, έτσι? Ακριβώς. Υπάρχουν λοιπόν οι δράσεις, καταρχάς του Femina Lab απευθύνονται σε φοιτήτριες, σε εργαζόμενες γυναίκες, σε άνεργες. Και υπάρχει η δυνατότητα ατόμικης συμβουλευτικής. Όπως ανέφερα και προηγουμένως, μπορεί να βρισκόμαστε στην Αθήνα, αλλά αυτό δεν είναι περιοριστικό, καθώς οι υπηρεσίες μας προσφέρονται και διαδικτυακά. Δηλαδή, έχουμε ωφελούμενες πραγματικά από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Ωραία. Οπότε, σε πρωινό και απογευματινό ωράριο, μπορεί λοιπόν να κάνει ατομική συμβουλευτική, να πληροφορηθεί για εργασιακές και εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Όποια προκήρυξη ανακοινώνεται, όποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα, όποια υποτροφία, ενημερώνουμε και κοινοποιείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για Ελλάδος, αλλά και στο Femina Lab. Οπότε μια γυναίκα που θέλει να μορφωθεί για αυτά μπορεί να ακολουθήσει τη Χέν Ελλάδος στα social media. Ωραία. Αλλά και το Femina Lab για να ενημερωθεί. Πολύ ωραία. Επίσης κάνουμε σεμινάρια σχετικά με τις τεχνικές εύρεσης εργασίας. Πολύ ωραία. Τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος. Προετοιμάζουμε τη γυναίκα για αυτά. Έχουν υλοποιηθεί και σεμινάρια που βοηθάμε τη γυναίκα να συμπληρώσει σωστά μια προκήρυξη. Καταλαβαίνετε πόσο απαιτητικό είναι και πόσο προσεκτικό. Συμφωνώ μαζί σας. Που πρέπει να είσαι. Όχι, βεβαίως. Για την επαγγελματική αυτογνωσία. Αυτά γίνονται είτε τα διοργανώνει Χέν Ελλάδος διαζώσεις στο κτίριο στην Ελληνόπολη, είτε διαδικτυακά, είτε κάνει συνέργειες. Πέρυσι λοιπόν είχαμε ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Συνεργαστήκαμε με Δήμους, με σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, με κέντρα ημέρας. Συνεχίζουμε λοιπόν να υλοποιούμε αυτές τις δράσεις και ξεκινάμε και ένα νέο πρόγραμμα σε συνεργασία με Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων. Όπου μιλάμε για τη γυναίκα στην αγορά εργασίας, παρουσιάζουμε τις προκλήσεις και νομικός της κοινωνικής υπηρεσίας παρουσιάζει εργασιακά δικαιώματα. Και πέστε μου μόνο απλώς αυτό, θέλουμε να κλείσω την συνέντευξη. Πέστε μου πώς μπορεί κάποιος να βρει εσάς στο Femina Career Lab. Ωραία, μπορεί να μας βρει στην Ηλιούπολη, Μαρίνου Αντίπα 81, μπορεί να μας βρει στο τηλέφωνο της ΧΕΝ 99, 210 99 32 820. Ωραία. Και φυσικά... Στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα. Πέστε μας λίγο και τη διεύθυνση του διαδικτύου και το κοινωνικά δίκτυα. Είναι www.hen.gr. Πολύ ωραία. Είναι το Femina Career Lab papakihen.gr. Πολύ ωραία. Και φυσικά μπορεί να μας βρει και στο feminalab.gr. Ωραία. Έχετε παρουσία και στα κοινωνικά δίκτυα, στο Facebook, Twitter και αυτά? Βρισκόμαστε και η Χέν Ελλάδος. Βρίσκεται και στο Facebook και στο Instagram και στο YouTube. Ωραία. Μπορεί να μας βρει στο Facebook στη σελίδα της Χέν Ελλάδος. Ωραία. Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω, γιατί κάνετε ένα απίστευτα πολύ σημαντικό έργο, γιατί οι άνθρωποι όταν τελειώνουν το ίδρυμα θέλουν βοήθεια, είναι αβοήθητοι. Και είναι πολύ σημαντική η δουλειά που κάνετε. Και θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ που μας δώσατε τη δυνατότητα να ενημερώσουμε τον κόσμο για τις υπηρεσίες μας. Να είστε καλά. Να είστε καλή στη συνέχεια. Γεια σας.